Είμαι η Φλωρεντία και σήμερα θα κάνουμε έναν διαλογισμό και έτσι θα σας ζητήσω να ξαπλώσετε σε μια θέση που ονομάζουμε Shavasana στο yoga. Αυτή η θέση ξαπλώνουμε στην πλάτη. Τα πόδια είναι άνετα, ας πούμε, άνοιγμα της λεκάνης ή των ώμων. Αφήνουμε τα δάχτυλα των ποδιών να χαλαρώσουν στο πλάι, όπως θέλουν τα ποδιά, στη φυσική τους θέση να είναι. Τα χέρια επίσης είναι σε μια διαγώνια γραμμή μακριά από τον κορμό, με τις παλάμες μας να βλέπουν προς τα πάνω. Τα δάχτυλα και των ποδιών και των χεριών μας είναι άνετα. Το κεφάλι στο έδαφος. Είναι καλύτερα να μην έχουμε μαξιλαράκι, εκτός αν όντως χρειάζεται, μπορεί να έχουμε κάποιο θέμα με τον αφιένα, μπορεί να υπάρχει κάποια κύφωση στον αφιένα, έτσι σε τις περιπτώσεις θα θέλουμε ένα μαξιλαράκι. Αρχικά θα δώσουμε πάλι έτσι λίγη σημασία του που επιλέξαμε να ξαπλώσουμε. Εννοείται το ιδανικό είναι στο έδαφος, αλλά αν έχουμε ανάγκη να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας, παρόλο που δεν το θέλουμε αυτό σε θέση Shavasana, σήμερα έχουμε το σαν επιλογή και έτσι μπορούμε να ξαπλώσουμε και σε θέση Shavasana στο κρεβάτι μας. Ειδικά αν είναι ώρα να κοιμηθούμε, αυτόν το διαλογισμό σήμερα που θα κάνουμε θα βοηθήσει πάρα πολύ να κοιμηθείς καλύτερα και μαθαίνει το σώμα το τι σημαίνει όντως να είναι ξεκουραστό. Έτσι πρώτα θα επιλέξουμε το που θα ξαπλώσουμε και θα έχουμε και χτίσουμε μια συνείδηση το που ξαπλώνουμε. Μετά χτίσε έτσι λίγη επαφή με το έξω περιβάλλον, την κάμαρη που βρίσκεσαι, την ώρα που επέλεξες να κάνεις αυτόν τον διαλογισμό. Ακόμα και τι φοράς, τι επέλεξες να φορέσεις, τι φοράς αυτή την ώρα. Σιγά σιγά άρχισε να βοηθάς το μυαλό να μπαίνει πιο κοντά σε σένα, πιο κοντά στο σώμα, πιο κοντά στην αναπνοή και βοήθα το μυαλό να αρχίσει να ακολουθά την εισπνοή σου και την εκπνοή σου. Δεν κρίνεις την αναπνοή, ούτε θέλεις να αλλάξεις την αναπνοή. Απλά ακολουθάς την αναπνοή όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και έτσι ακολουθάς και την εισπνοή και την εκπνοή. Και ξανά την εισπνοή
και ξανά την εκπνοή. Συστήνω να κάνεις την εισπνοή σου από τη μύτη και για κάποιες φορές να κάνεις την εκπνοή σου από το στόμα και στην εκπνοή σου να νιώθεις πραγματικά ότι έχεις το χρόνο τώρα να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις. Και στην διάρκεια του διαλογισμού μπορείς εννοείται να αναπνεύσεις όπως πιστεύεις εσύ καλύτερα για σένα αυτήν τη στιγμή. Θα κρατήσουμε μια επαφή με το σώμα. Θα κρατήσουμε μια επαφή προς το σώμα. Αυτόν το σώμα που ζούμε μέσα είναι μια μαγεία, μας κρατά η προσπαθή να μας κρατά υγιής για να μπορέσουμε να χαρούμε όλες αυτές τις στιγμές που ζούμε καθημερινά με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με μας, στη δουλειά μας, στα χόπις μας, στις καθημερινές και στα Σαββατοκυριακά. Το σώμα είναι συνέχεια σε μια εργασία, σε μια δουλειά να μας κρατά καλά. Και έτσι κράτησε αυτήν την επαφή με το σώμα. Είναι και ευκαιρία να είσαι ευγνώμων, να δημιουργήσεις κάποια συναισθήματα προς το σώμα. Είναι ωραία να λέμε και να λέμε και ευχαριστώ στο σώμα μας που είναι συνέχεια σε μια προσπάθεια να είμαστε υγιείς. Θα μπορούσες τώρα να σκεφτείς πόσα πράγματα κάνεις εσύ με το σώμα, με το δικό σου σώμα. Και ίσως είναι ωραία να σκεφτείς και ακόμα πραγματικά το πόσον το σέβεσαι. Χτίσε μια επαφή προς τα πόδια, τα πέλματα. Σαν και το μυαλό θέλει να χαϊδέψει τα πόδια, να ξεκουράσει τα πόδια, να δείξει αγάπη προς τα πόδια. Τα δάχτυλα των ποδιών, τα πέλματα, οι κασονίμιες, τα γόνατα. Με τον δικό σας τρόπο και το μυαλό, χτίσε μια επαφή με τα πόδια, τα κουρασμένα, τα ταλαιπωρημένα πόδια, και με το κάθε άγγιγμα τα πόδια ηρεμούν, ξεκουράζονται και νιώθουν καλύτερα και βαραίνουν. Είτε στο έδαφος που ξαπλώνουν, είτε στο κρεβάτι. Δώσε σημασία στην πλάτη, στο σπόντιλο. Αυτά έχουν έντονη επαφή με το έδαφος, με το κρεβάτι,
ακολούθα έτσι λίγο το πώς ξαπλώνει η πλάτη σε αυτήν τη θέση, πώς είναι επαφή έχει η πλάτη με το έδαφος ή το κρεβάτι. Και πάλι με τον δικό σας τρόπο κάνε λίγο μασάζ, χαϊδεύεις την πλάτη, την κάτω πλάτη, τη μέση και την άνω πλάτη και ακόμα και τον αφιένα. Και πρόσεξε ότι στο κάθε άγγιγμα το σώμα αγκαλιάζει και θέλει το σώμα να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει περισσότερο. Έχει βρει αυτή την ευκαιρία τώρα να ηρεμήσει. Δώσει σημασία ξανά στην κοιλιά και στην αναπνοή. Ακολούθα την αναπνοή και την κοιλιά που ανεβαίνει στην κάθε εισπνοή, κατεβαίνει στην κάθε εκπνοή. Και απόλαυσε αυτήν την εσωτερική κίνηση και την εξωτερική κίνηση που κάνει το σώμα στην κάθε εισπνοή, κάθε εκπνοή. Πρόσεξε σε λεπτομέρεια την κίνηση. Και μετά δώσε σημασία στα χέρια. Τα χέρια που σου κάνουν τόσα πράγματα, τόσες δουλειές κάθε μέρα. Δουλειές στη δουλειά, δουλειές στο σπίτι. Αν έχεις κάποια χόμπις που χρησιμοποιάς τα χέρια, άφησε τα χέρια να ηρεμήσουν και σκέφτου τι χαϊδεύεις, αγκαλιάζεις τα χέρια. Να υπάρχει κάποια κίνηση από τους ώμους μέχρι τις αγκώνες, από τις αγκώνες μέχρι τους καρπούς και τους καρπούς στις παλάμες και στα δάχτυλα. Και με κάθε άγγιγμα και με κάθε εισπνοή και εκπνοή συνειδητοποιάς ότι και τα χέρια σου ηρεμούν και ξεκουράζονται. Φέρε το μυαλό τώρα πιο πάνω, κοντά στο λαιμό, κοντά στον αφιένα. Μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένταση στον αφιένα, υπάρχει ένταση ακόμα και στο λαιμό. Πολλές φορές μπορεί να μην μπορείς να εκφράζεσαι όπως θα ήθελες. Ίσως στη δουλειά αυτό μπορεί να συμβαίνει, ίσως μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι. Με τα παιδιά. Αφήσει το λαιμό και τον αφιένα να ηρεμήσουν, να μαλακώσουν, να δημιουργήσεις κάποιο χώρο εκεί. Εκεί που υπήρχε ένταση, δημιουργάς χώρο και ηρεμία και αρμονία. Και μετά δώσεις σημασία στο πρόσωπο. Μπορεί να έχεις πάλι προσέξει ότι υπάρχει ένταση στο πρόσωπο, στα μάγουλα, στα χείλη, στο μέτωπο,
τα μάτια μπορεί να κουράζονται στη δουλειά. Κάνε έτσι ένα μασάζ, αγκάγιασε, χαϊδέψε όλο το πρόσωπο και το κεφάλι και τα μαλλιά. Και μείνε για λίγη ώρα περισσότερη προς την κορυφή του κεφαλιού και κάνε και εκεί λίγο μασάζ στην κορυφή του κεφαλιού σου. Και έτσι τώρα είσαι εκεί μέσα σε αυτόν το σώμα, έχεις ηρεμήσει, νιώθεις όμορφα και έχεις προσέξει ότι ενεργειακά έχεις αλλάξει εντελώς. Μπορείς να μείνεις, να χαλαρώσεις και ακόμα να κοιμηθείς. Ή απλά να μείνεις λίγη ώρα ακόμα και μετά να ξεκινήσεις τη ζωή ξανά. Αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή, τώρα το παρόν, είναι όλα καλά. Αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή, το παρόν, είναι όλα καλά.